εξαρτήσει. Κι όλο εσένα ναι ζητάω, μα την αγανάκτηση. Γυρνά που σε αγαπάω, γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα. Πες μου πως υπάρχει ελπίδα ακόμα. Είναι η μοναξιά βαρύ φορτίο. Μόνο στη σηκώνω εγώ για δύο. Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα. Πες μου πως υπάρχει ελπίδα ακόμα. Είναι η μοναξιά βαρύ φορτίο. Μόνο στη σηκώνω εγώ για δύο. Πολύ! Έλα! Μάζε ψέτη! Ο θείος είναι έξαλλος. Άλλη μια φορά ένα παιδί να διαβάζει, λέει, να σου δώσει να το φάει. Και να της πεις ότι εδώ δεν είναι δανειστική βιβλιοθήκη να ξεστραβώνεται, λέει. Και να κάνεις κάτι. Γιατί θα σε στείλει με αλβανικό διαβατήριο σε σέρβικο στρατόπεδο, λέει. Και σ' ανεβάσει λίγο τη φούστα, λέει. Μη μας πάρει και μας σηκώσει όλους, λέει. Καλά, καλά, καλά. Πήγαινε, σε τακτοποιήσω εγώ. Έλα, μωρή. Έλα, κυρία μου, σε σένα μιλάω. Κουνήσου λίγο, παιδί μου. Σε πρωινάδικο βρισκόμαστε. Που μου κάθισε σαν την αφιότη περιμένει ποτέ την κουτουπώσει. Όλε βεσόπλο να τη φύγει γλάφια από το μάτι. Λοιπόν, λέω και κάνει. Στην κάμερα ένα, μαλλί. Μαλλί, μπράβο. Στην κάμερα δύο, χαμόγελο. Ναι, έτσι. Στην κάμερα τρία, μπουτ. Εντάξει. Καλημέρα, Απόστολε. Γεια σα, κυρία Ντένι μου. Αλλούνταλου είναι η δικιά σου σήμερα ή μου φαίνεται. Τι σα φαίνεται, κυρία Ντένι μου. Δύο μέρε τώρα μέσα στο χασμουριτό σα λέω. Μέσα στο χασμουριτό, αφού ο δόλιο ομορφωνιό από πάνω. Συνεργασία με τον Αντώνη τον Παπλάκο πάντα. Δεν προλαβαίνουν να κρύβουν σφραγίσματα και γέφυρε. Δεν θα την κουράζουν τα εγγόνια μου. Πω, μεγάλωσε, κυρία Ντένι, μεγάλωσε. Τι βλέπετε. Αν μπορούσα να το πάθαινα και ο κανακάρι μου, καλά θα ήταν. Αλήθεια, έχουμε κανένα νέο από αυτό. Τίποτα. Χαμένο ο χαμένο. Μετά το τηλεφώνημα στη Φλόρα χάθηκε όπω η ντροπή από του Αμερικάνου. Ναι, και τώρα τι γίνεται. Ελπίζω αύριο που ξαναρχίζουν τα γυρίσματα να εμφανιστεί. Διότι ω μανούλα μπορεί να τον σύγχωρο, ω παραγωγό όμω θα τον πάρει και θα τον σηκώσει. Και μου λέτε, πού να είναι εξαφανισμένο. Ναι, Τζένι, μην ανησυχεί, κοιμάται. Με τέσσερα υπνοστεντών θα κοιμάται ω μεθαύριο. Ε, με την κρίση που μου τον έφερε, πώ θα ήθελε να του δώσω, α. Τζένι, δίνει ο. Σε αφήνω τώρα. Ξυπνάει. Τα σου καφέ. Καλημέρα. Τι είστε εσείς, κυρία μου, τι είναι εδώ. Άννα Θεοχαράκη, ψυχολόγος, ψυχαναλήτρια. Και πώς βρέθηκα εγώ εδώ, κυρία μου. Α, είχατε μια μικρή κρίση χτες το βράδυ και σας έφερε εδώ η Τζένι. Η Τζένι, πού είναι η Τζένι. Θα έρθει το απόγευμα, ξαπλώστε. Όχι, δεν θα ξαπλώσω. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πού την ξέρετε εσείς. Ήταν πελάτησά μου για ένα χρόνο μετά την εγχείρησή της. Ήρθε να κάνει θεραπεία εναρμόνισης με τη νέα της ταυτότητα. Ό,τι περίπου χρειάζεστε κι εσείς. Δεν είστε σοβαροί που θα μου πείτε τώρα ότι χρειάζομαι και θεραπεία. Εγώ, κυρία μου, λέγομαι Κωνσταντίνος Μαρκοράς. Είμαι καθηγητής αρχαίου δράματος. Και τα νεύρα μου είναι μια χαρά. Που στάκω ματήρι το σακάκι μου το γαμμένο το κερατό μου το δίπλα. Εκεί, στην καρεκλίτσα. Ακούστε εκεί που θα μου πείτε τώρα ότι χρειάζομαι και τρέλο γιατρούς για να κάθομαι σε καναπέδες και να λέω ιστορίες από τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ, κυρία μου, είμαι εντελώς ισορροπημένο άτομο. Τα ακούτε. Δεν έχω αποθυμένο ούτε νευρώσεις. Καταλάβατε. Και χαίρετε. Σας είχα υπολογίσει να επιστρέψετε στα 10 δευτερόλεπτα. Ούτε 5. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι δεν χρήζω ψυχιατρικής παρακολούθησης. Μα φυσικά, βεβαίως. Ξεκινάμε. Όχι, το λέω γιατί η Ντένι μου το έλεγε πολύ συχνά μέχρι τα 18. Μα εγώ συνέχεια τη θυμάμαι. Ό,τι κι αν κάνω που και να είμαι. Κι όλο ρωτάω τον εαυτό μου. Πού να είναι τώρα το μωρό μου. Και ποιον αγαπάει. Ποιον αφροντίζει. Για ποιον απονάει. Και να ανακρίζει. Μα πού έχει πάει αυτή ρε παιδί. Μα τι στο διάλο.
Στον αυτόματο έχει βάλει την εκπομπή. Μιμείτε το διευθυντή της, κυρία Κασιμάτη, όταν υπηρετούσε στην πολεμική αεροπορία και ήταν η πρώτη φορά που έγινε παραβίαση του τουρκικού FIR. Του άρεσε η ΘΕΤ, κυρία Κασιμάτη. Έβαλε τον αυτόματο πιλότο στο Phantom και έπιασε άγκυρα. Ήταν ο πρώτος πιλότος που απελήθη λόγω βλακείας. Ακόμα γελάνε στο ΝΑΤΟ. Εσύ γιατί γελάς, παιδί μου, γιατί γελάς εσύ! Συγγνώμη. Δεν μου λες, πού έχει πάει αυτή. Στο καμαρίνι της πήγε να φάξει. Καλημέρα σας, κυρία Κατσιμάτη. Καλημέρα σας, κυρία Φωκά. Όχι ακόμα, χρυσέ μου. Σε 20 μέρες περίπου θα σας ειδοποιήσω. Προχώρα εσύ, διότι εδώ μέσα έχει γίνει. Δεν μου λέτε, κυρία Τένι μου, τι έγινε, τέρμα το κεφάλαιο Θείος. Οριστικά. Και με το κεφάλαιο Σπύρος, τι γίνεται. Αυτό που φαντάζεσαι. Ένας ακόμα γοητευτικός κυρίος που θέλει να γνωρίσει τον ψυχικό μου κόσμο και να πάρει μια γερή γεύση της απαράμιλης γοητείας μου. Καλά αυτός εσείς. Εγώ, τι εγώ. Τι μπορώ να κάνω εγώ, χρυσό μου, μια τόσο κουρασμένη γυναίκα, που να βρω το κουράγιο να φέρνω και αντιστάσεις. Έτσι λοιπόν, εκείνο το βράδυ τελείωσαν όλα. Κατέβηκα σαν χαμένος από το βάθρο και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τριγύριζα όλη τη νύχτα στους δρόμους και έκλαιγα. Τέτοιο κλάμα είχα να κάνω από τα 9 μου. Τι έγινε τότε και κλάψατε? Τότε ήταν ένα βράδυ που ο μπαμπάς γύρισε αργά, όπως κάθε βράδυ από τη δουλειά. Τι δουλειά έκανε? Είχε ακίνητα σε όλη την Αθήνα και έπαιρνε τα νίκια. Γύρισε λοιπόν και αρχίσανε πάλι να καυγαδίζουν. Η Ντένιν απειλούσε ότι θα το σκοτώσει με ένα μπαλτά, γιατί κάτι κολόνια της μύριζε, έλεγε. Εγώ δεν καταλάβαινα. Αν δεν αφήσεις τον μπαλτά θα σηκωθώ να φύγω, έλεγε ο μπαμπάς. Εγώ έκλαιγα και από τότε κάθε βράδυ έβλεπα στον ύπνο μου εφιάλτες ότι η Ντένι μας κυνηγάει και εμένα και τον μπαμπά με ένα μπαλτά. Πώς ήταν με τον Νίκολσον στη λάμψη? Χειρότερα. Χειρότερα. Και μετά ο μπαμπάς έλεγε στη Φλόρα να ετοιμάσει τη βαλίτσα του και η Φλόρα έβριζε την τύχη μου με το σκατόσωχο που μπλέξα. Κάθε τρεις μέρες γέμιζε βαλίτσα, άδειαζε βαλίτσα και μετά ο μπαμπάς έφυγε και η Ντένι ήταν πάρα πολύ ταραγμένη και έβριζε τη Φλόρα και μετά ψεκαζόταν με το Εβιάν, μου έδινε και εμένα κάτι χάπια να κοιμάμαι που εγώ τα έβαζα κάτω από τη γλώσσα μου και μετά που μιλούσε στο τηλέφωνο με τη Ρινέτα εγώ ταύτινα. Αλλά μετά κοιμόμουν ούτως ή άλλως γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος που είχαμε πάρα πολλά μαθήματα στο Μωραΐτη και την άλλη μέρα το πρωί έπαιρνε τηλέφωνο στο Μωραΐτη και έλεγε ότι έχω πάρα πολύ πυρετό. Και μετά με πήγαινε στην ψυχαναλήτριά μου και της έλεγε ότι εγώ είχα εφιάλτες, ότι αυτή κυνηγούσα τον μπαμπά με μπαλτά. Πολύ πίνεται, πάρα πολύ πίνεται. Γεια σας, κυρία Φλόρα. Μήπως ενοχλώ? Δεν ρωτάς και τίποτα άλλο μια εβδομάδα τώρα. Ναι, ενοχλείς και ο προκομμένος δεν γύρισε ακόμα. Αντί τώρα γιατί μου βρωμίζει τον ήλιο. Κυρία Φλόρα, μπορώ να σας πω κάτι ιδιαίτερος? Τι ιδιαίτερος, μωρή, μόνες μας είμαστε. Αυτή. Αν είστε ζωντανοί μέχρι να έρθει ο Κωνσταντίνος, πείτε το παρακαλώ πολύ να μου κάνει ένα τηλεφώνημα, ε! Αντίο σας. Και περαστικά. Τι περαστικά, ρε Τόλμη, τι περαστικά? Δεν σου λέω άρχισε ψυχανάλυση και εσύ μη ειρωνεύεσαι. Τι να κάνω, ρε, τι να κάνω. Που μου εξαφανίζει, που κάνει τη μια κουταμάρα πάνω στην άλλη, που την άλλη τη δόλια που τη σκέφτεσαι καθόλου. Τόλμη. Τι, παιδί μου. Δεν είμαι καλά. Ναι. Μαρτυριάρη σε βρίσκω. Ναι. Μάλιστα, και πώς σου προέκυψε το ψυχαναλυτικό? Την ημέρα που αποφάσισα να εμφανιστώ ξανά, με έπιασε ένα breakdown. Σε έπιασε, παιδί μου. Breakdown. Και μετά με μαζεύανε. Ναι, τι έπαθες δηλαδή? Όχι, τίποτα σοβαρό. Έσπασα δύο στάσεις στην Κάνιγκος, από ό,τι μου είπαν δηλαδή. Μετά πέταξα ένα κασόνι μίλκο στο Υπουργείο Εμπορίου. Άκου τώρα τι μου φταίγε εμένα το Υπουργείο Εμπορίου, τι μπορούσα να καταλάβει τέλος πάντων. Μετά φώναζα, λέει, τα ημισκούμπρια τώρα δικαιώνονται με χειρότερα. Μετά έφυγα και 5 χάμπουργκερ, δεν ήπια όμως. Α, σκέψου και να πίνεις δηλαδή. Και τι γίνεται τώρα? Τι να γίνει, γι' αυτό σου λέω, είμαι κομμάτια, τολμή κομμάτια. Γι' αυτό άρχισα ψυχανάλυση, μήπως βοηθηθώ να βρω τον εαυτό μου, γιατί άλλα θέλω και άλλα κάνω, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, ωραία νέα. Μόλις σε παρακαλώ, μην πεις πουθενά τίποτα, γιατί δεν αισθάνομαι άνετα, κατάλαβες. Ούτε να το συζητάς. Από αυτό εδώ το στόμα έχει το λόγο μου, δεν πρόκειται να βγει κουβέντα. Ο Κωνσταντίνος σε ψυχαναλυτή. Πάει σε ψυχαναλυτή. Και γιατί μου το γράφεις? Γιατί ορκίστηκα να μην το πω σε κανέναν, όχι όμως και να μην το γράψω. Μπράβο, Απόστολε, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που κρατάνε τον όρκο τους. Αχ, δεν άντεξες, αγόρι μου, εκδηλώθηκε η τρέλα σου, καμάρι μου. Κυρία Τένι, μην κάνετε έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Τι να κάνω, η δόλια μάνα.
Πού να σε τρέξω τώρα, αιτέ μου. Βρε, Απόστολε, μήπως ξέρεις καμιά κλινική να τον κλείσουμε να πεθάνει ήσυχος, μακριά από τα διάκριτα μάτια του κόσμου. Κύριε Αντένη μου, σας παρακαλώ. Είναι άραγε ακόμα ανοιχτή η σπιναλόγκα. Κύριε Αντένη μου, δεν καταλάβατε. Ψυχανάλυση κάνει. Δεν τον έχουν πλακώσει τα ντουζ και στις λογοτομές. Η μισή Αθήνα πάνω σε ένα καναπέ είναι και μιλάει. Και άλλη μισή σε ένα καναπέ και πηδάει. Τι λες τώρα, χρυσό μου. Εγώ η κακούργα φταίω. Που όταν στα 9 του έβλεπε εφιάλτες που είδε ένα βράδυ το Μαρκορά να με κυνηγάει με ένα μπαλτά να με σκοτώσει, πως ήταν με τον Νίκολσον στη λάμψη χειρότερα. Έβαλε τη φλόρα και έφτιαξε την παλίτσα και έφυγα από το σπίτι. Και ο χαϊρεύτος ο πατέρας του άρχισε να το πλακώνει το παιδί στα χάπια για να κοιμάται, για να τρέχει με τις τσουλάρες του. Δεν έπρεπε. Κύριε Αντένη μου, μην κάνετε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η ψυχανάλυση μπορεί να του κάνει και καλό. Μπορεί να βρει απαντήσεις σε πολλά ερωτηματικά που του έχουν δημιουργήσει αυτή τη χρόνια αποκλίνουσα συμπεριφορά. Θα την πω. Τι λες, χρυσό μου. Στα ερωτηματικά του Κωνσταντίνου, μόνο ένα medium με κληρονομικό χάρισμα μπορεί να απαντήσει. Και όχι μια ανεπάγγελτη ψυχο. Μισό λεπτό, χρυσό μου. Ναι. Ω, καλησπέρα, Σπύρος. Ναι, είμαι εδώ με φίλους. Μετά θα πάω να κοιμηθώ. Όχι, απόψε αποκλείεται. Είμαι σε κακό μου, γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα ο Κωνσταντίνος. Όχι ο Κωνσταντίνος, ο γιος μου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Νιώθει παραπεταμένος, γιατί μέχρι και η Ντόρα του απαγορεύει να ανακατεύεται στη ζωή της και νιώθει μια μελαγχολία. Ναι, αύριο θα τα πούμε. Καληνύχτα, Σπάιρος. Κυρία Αντένη μου, δεν είπαμε να μην σας ξεφύγει τίποτα. Αφού βρε τα μπάλωσα. Ναι, τα μπάλωσατε, αλλά μου είπε να μην πω τίποτα σε κανέναν. Καλά, δεν θα πω τίποτα. Και ούτε να το γράψετε, καλή ώρα. Ούτε θα το πω, ούτε θα το γράψω. Για ξαναπες το αργά-αργά. Γκασπαντίν Κωνσταντίν, ιδιώτη ψυχιάτρου. Τι λέει, κυρία Αντένη μου, εκτός από τον Γκασπαντίν Κωνσταντίν που κατάλαβα. Μ' αρέσει και το λεξικό. Ναι. Έτσι. Πάει σε ψυχίατρο. Ναι, το χρυσό μου. Και γιατί δεν μου το είπατε εσείς, κυρία Αντένη μου. Γιατί ορκίστηκα να μην πω τίποτα σε κανέναν. Η Μαρούσκα δεν μετράει, άλλωστε δεν το είπε στα ελληνικά. Και τι θέλετε να κάνω εγώ τώρα, να φορέσω τα μαύρα και την πέρλα. Νόμιζα ότι θα σε ενδιαφέρε. Σας είπα, κυρία Αντένη μου. Το κεφάλαιο μας Κωνσταντίνος έκλεισε οριστικά για μένα. Να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν θα σου το πω. Γιατί η Ντένη Μαρκορά πάνω απ' όλα είναι δίκαιη. Ένα από τα αισθήματα που δεν εκποιώ είναι το περί κοινού δικαίου. Τ' άλλα τα έχω σε διατίμηση. Μαρινά, Μαρινάκη. Α, γεια σας, κυρία Αντένη. Εγώ πετάω μέχρι το γυμναστήριο. Ελεύθερος και φρόνημα εκεί μέσα, έτσι. Σε κανένα δύο ώρες θα είμαι πίσω. Γεια. Βλέπω μια χαρά τα πάτε. Να είναι καλά κι αυτός που βρέθηκε στα δύσκολα. Αυτός είναι καλά, ο άλλος δεν είναι καλά. Να έχει μυαλό αυτός, ο άλλος να μην χρειαζόταν να μπει άλλος εδώ μέσα. Μπαρντών. Ναι. Εγώ. Μπορώ να σου μιλήσω. Όχι. Και με την μπακάλι ήταν. Με ρώτησε αν χρειάζομαι cornflour για το αυγό λέμον. Θα κάνω φρικασέ. Να σου πω ρε, εσύ, δεν σου πω να βγάλεις τον πίνακα με τα θαλασσινά από εδώ πέρα. Εστέ, διάλογε συνέχεια, δεν μπορώ να τα βλέπω. Ένα μίσο. Ναι! Ούτε να μου μιλήσει δεν θέλει το όλη μου, ούτε να μου μιλήσει. Και στο κάτω-κάτω, ας μην μου μιλήσει. Ούτε κι εγώ θέλω να τη μιλήσω. Μην κοιτάς που πήρα. Έτσι πήρα, να ρωτήσω για τα παιδιά μου. Καλά είναι τα παιδιά σου και μην την ενοχλείς, άστε να ηρεμήσει λίγο. Εσύ, Τόλη. Λες να με συγχωρέσεις ποτέ. Κάτσε να σε αφήσει να πας στους γάμους των παιδιών σας και ευχαριστημένος να είσαι. Ναι. Έλα, Τόλη. Τι είναι, μωρό μικρός, έκανε κάτι αιμετάκια. Η μικρή έχει γίνει πεντόκυλο. Καλά, αυτό δεν είναι παιδί. Βαράκι είναι. Μόνο χτες πήρε 120 γραμμάρια. Μόνη σου είσαι. Ναι, μόλις τώρα έφυγε η κυρία Ντένι. Να σου πω, τι κάνει αυτή, παιδί. Χθες δεν την είδα καλά. Άντε καλέ, μια χαρά είναι, αφού έβρισε και τη Μαρούσκα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, δεν είναι και λίγα αυτά που τραβάει με το γιο της. Γιατί, τι έπαθε ο γιος της. Για την εξαφάνισή του, λέω, παιδί μου. Α, καλά, αυτό το ξέραμε. Κανένα άλλο κακό νέο να χαρούμε. Μπα, πού να ξέρω εγώ, παιδί μου, λες και με παίρνει κανένα τηλέφωνο. Έχει ένα μπάσκετ σε πήρε. Εμένα. Για να πάρει τα μούτρα του. Τόλι, σε κλείνω. Ο μικρός ετοιμάζει ρουκέτα. Αχ. Αχ, και. Τον βρήκε στο δρόμο, βρε, χαμένε. Καταρχάς, καλημέρα σας. Κοίταξε, επειδή εγώ ποτέ δεν παρεμβαίνω στη ζωή σου, δεν θα σε ρωτήσω ούτε πού στο διάλογο ήσουν, ούτε τι στα κομμάτια έκανες. Ευχαριστώ. Θα μου τα πεις μεθαύριο, γιατί τώρα βιάζομαι. Λυπάμαι, αλλά δεν πρόκειται. Τι έπαθε αυτή και φωνάζει. Σκάσε και εσύ, χρυσό μου, Μαρούσκα. Για έλα εδώ να σε δω εσένα. Τι να δεις, παιδί μου. Κομμένο σε βλέπω και σαν να έχεις χάσει βάρος. Κοίταξε, και στην ηλικία σου δεν είναι να χάνεις βάρος, γιατί πειράζεις τα νεφρά και τα νεύρα σου. Τα νεύρα μου? Τι έχουν τα νεύρα μου? Να τα αφήσεις εσύ και τα νεύρα μου, ακούς? Ώρες είναι να μας πεις τώρα ότι χρειαζόμαστε και νευρολόγο. Και στο κάτω-κάτω, σταμάτα τις παρατηρήσεις. Δεν είμαι πια παιδάκι, εντάξει? Το ξέρω, μωρό.
Αλλά λέω, μήπως να φωνάζαμε κανένα γιατρό, κανένα ψυχαναλυτή, λέω τώρα. Α, παράτα μας, ρε, που άκουσα εκεί ψυχαναλυτή. Εγώ, κυρία μου, σε πληροφορώ ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Και δεν χρειάζεται να τρέχω σε τρελό για τους κατανοητών. Και σκάσε και σειρώ, σκύλη φύση. Τι έπαθε, μωρί το παιδί, και του πας να πάει σε τρελό γιατρό. Κοίταξε, Φλωράν, πρέπει να σου πω. Κόλλησε την τρέλα σου, αυτό ήταν. Το χάνω και αυτό. Μην πανικοβάλλεσαι, Χρυσή μου. Ο Κωνσταντίνος, επειδή απλώς πρέπει να βρει μερικές απαντήσεις για τον εμμετάβλητο ψυχισμό του, πάει σε έναν ψυχαναλυτή, ξαπλώνει σε έναν καναπέ και λένε ιστορίες από τα παλιά. Αυτό είναι όλο. Αχ, συμφορά μου! Τι θα κάνω, η δόλια μάντρα στον κορυδαλό και παιδί στο δαυνί! Γιατί δεν την παίρνεις, Θεέ μου, τη δόλια σου! Γιατί! Μη θυμάσαι τον ξαδερφό σου τον Νόε, Χρυσή μου, και ξαναφέρνεις τον βιβλικό κατακλυσμό. Καλό αυτό, Μαρούσκα, γράφτο. Φλωρά! Ναι, 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 το εδώ. Μα δάω ένα τριαντάφυλλο για να δω. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Τι να τις κάνω τις μαργαρίτες, Χρυσό μου. Αυτό το φυτό είναι τρελό. Δεν έχει ακριβή αριθμό πετάλων. Ενώ με το τριαντάφυλλο, ξέρεις, έχει τόσα φύλλα, ξέρεις τις απαντήσεις από πριν. Τι βγήκε ότι μ' αγαπάει και περισσεύει κι ένα. Α, τώρα που με λες τρελή, στόπα δε στόπα. Ο Κωνσταντίνος πάει σε ψυχαναλυτή. Όχι ο Μητσοτάκης, Χρυσό μου, ο δικός μου ο Κωνσταντίνος. Ναι, βετεράνος τους ψυχό, κατάντησε. Ναι, έχεις δίκιο, τόσα χρόνια που τον τρέχω, έπρεπε να του έχω βγάλει κάρτα περιορίστων. Ναι, ο Κωνσταντίνος, για να γίνει καλά, δεν θέλει έναν καναπέ, Χρυσό μου. Τα 120 ενωμένα εργοστάσια θέλει. Ναι, μου χτυπάνε. Θα σε πάρω σε λίγο να σου πω ποιος ήταν, τι ήθελε και τι δεν μου έκανε. Ο Φωκάς θα είναι. Ντένι. Ο Σπύρος. Και σουρπρίζ. Ελπίζω να μην είναι ακατάλληλη ώρα, ε. Εξαρτάται, γιατί ήρθατε. Πείτε μου να σας πω. Δεν είστε πανέμορφη. Εγώ είμαι πανέμορφη. Εσένα σε βλέπω κομμένο. Πρόσεξε τη διατροφή σου, Χρυσέ μου. Η κακή διατροφή κάνει κακό στα νεύρα. Άφησε τα νεύρα. Αυτό που έχει πρόβλημα είναι η ψυχή μου. Γι' αυτό μην παίζεις με την ψυχή μου. Ποτέ δεν παίζω με κάτι που μπορώ να βγάλω πολύ εύκολα, Χρυσό μου. Ωραία! Τι θες, αγόρι μου? Μήπως πήρε πουθενά το μάτι σου το μαύρο μου το μπουρλούζι? Αχ, έλειωσε η ψυχή μου και το πέταξα. Μα γιατί, ρε Φλόρα, αφού μου άρεσε. Να πεταχτώ τώρα, παιδί μου, να πεταχτώ στο χιτήρο και να σου πάρω ένα ολόιδιο. Μην το κάνεις θέμα και προπαντός μην εκνευρίζεσαι. Χέστο τώρα, χέστο. Θα ντυθώ κατευθείαν. Να το χέσω, αγόρι μου, να το χέσω. Άσε καλύτερα το κορμάκι σου να αναπνεύσει. Δεν σου λέει αυτοί οι γυμνιστές, επειδή γυρνάνε ξεβράκοντες, ζουν σου λέει 50 χρόνια παραπάνω. Ακούσες? Πού πας? Τι μαγειρεύεις? Κοκκινιστό. Αν δεν θες, το κάνω λιμονάτο. Αν πάλι δεν θες καθόλου κρέα, να το πετάξουμε και πάει στο διάολο. Να φτιάξουμε ένα τραγάνα ωραιότατο τη ζωή της. Στα κομμάτια πήγε. Τι ψάχνεις εκεί, Λεβέντη μου? Το δανεικό μου. Το ποιον αστέρι μου? Το δανεικό του κινητού μου. Α! Τι σκατά να κατοσούρα γίνεται εδώ μέσα, έτσι μου έρχεται να τα πετάξω όλα. Να τα πετάξεις. Να τα πετάξεις, ψυχή μου, να τα πετάξεις. Χαλά τα ματάκια σου, μαζεύεται και σκόνη. Δεν είσαι στα καλά σου που θα πετάξω τα βιβλία μου. Άντε καλέ που θα πετάξουμε τα βιβλία. Τι είμαστε, μην αζίνα και με βιβλία. Άσε προχτές που το έλεγε και ο Ζουράρης για τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, σου λέει, που κάηκε. Αναντικατάστατη απώλεια, σου λέει. Να δεις τη Μαριάνθη. Βαλάντωσε. Τρεις ώρες έκανα να τη συνεφέρω από το κλάμα. Φλωρά. Τι είναι, παιδί μου? Δεν κόβεις τις μαλακίες? Να τις κόψω, αγόρι μου, να τις κόψω. Αλλά τι περιμένεις, γριά γυναίκα? Είμαι μαλακίες, τα λέω. Δεν έχεις ακούσει που λένε ο γέρος ό,τι θυμάται, χαίρεται? Δεν έχεις δει τη συγχωνεμένη τη μάνα σου? Η πόρτα. Τι. Μόνη της περιμένεις να ανοίξει. Η πόρτα. Είδες που σου γερνάω, αγόρι μου, γερνάω. Αύριο κιόλας θα πάμε να αγοράσουμε μια καινούργια πόρτα. Από αυτές με το κύτταρο που ανοίγουν από μοναχές τους. Εγώ θα το πληρώσω. Εγώ θα την πληρώσω. Μη σε νοιάζει. Εγώ. Άιντε. Καλησπέρα. Καλώς την κουκλάρα μου, καλώς την ομορφιά μου. Έλα, πέρασε, πέρασε. Μην τον αγριεύει. Πώς? Ναι, ό,τι σου λέει, ναι, θα λες εσύ. Γιατί? Ναι, γιατί μην την πόρτα. Γεια σου, Μαρά. Μόνο αυτό. Ναι, μόνο αυτό. Τώρα θέλει μόνο αυτό. Κατάλαβε, δεν θέλει τίποτα. Έλα, βολέψω. Ωραία, λοιπόν. Να σας αφήσω τώρα τα πουλάκια μου να τα πείτε. Τι να με κάνετε με ένα γριά γυναίκα με στα ποδάκια σας? Κάντε ό,τι θέλετε, με την ησυχία σας. Εγώ θα κατέβω αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο. Και προπαντός ηρεμία, ηρεμία. Φλώρα! Δεν μου λες εσύ. Δεν τα πεθύνω.
θύμιζε το κοριτσάκι σου που τάπεξε τόσες μέρες που λείπες. Μπα, υπήρχε άνθρωπος που τάπεξε με την απουσία μου. Συνήθως τα παίζουν με την παρουσία μου. Άστα, Μαριάνθη, άστα. Πάει το παιδί, τάχασε. Άνθρωπος έφυγε, δε λαπατρία της μου γύρισε. Τι συμφορά ήταν κι αυτή η Μαριάνθη. Και όχι τίποτα άλλο, μωρή. Φοβάμαι μην έρθει κανένα βράδυ και με ξεκυλιάσει. Το δράκο έχω, Μαριάνθη, στο σπίτι μου, το δράκο. Μωρή, κάνε μου μια χάρη. Μέχρι να τον εκλείσουνε μέσα, τηλεφώνα μου κάθε μια ώρα να δεις αν ζωμπάς και με προλάβεις. Είμαστε λοιπόν στη φάση που είσαι κρυμμένος στο πλυσταριό. Στο πλυσταριό, ναι, ένα κρύο του θανατά. Είχα χωθεί με στα άπλυτα της Φλόρας, γιατί νόμιζα ότι εγώ ήμουν αιτία που καυγαδίζανε. Πέρασαν δύο μέρες, είδα που δεν με έψαξε κανείς, με έκοψε και η πείνα. Να βγω, λέω, βγήκα. Εκείνη την ημέρα θυμάμαι όλοι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Η Ντένι μιλούσε με την Ινέτα στο τηλέφωνο και της έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη, μα πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μετά ήρθε και ο παπάς που τον έφερε ο Μένιος με το αυτοκίνητο. Μόλις τους είδε η Φλόρα έβαλε τις φωνές και Πούκο προσκυλιάζεται δύο μέρες βρεχαμένη. Στο νοσοκομείο ήμασταν βρεζαγάνα μου, είπε ο Μένιος, και σιγά μην σας πιστέψουμε, είπε η Φλόρα, αλλά μετά τους πίστεψε που είδε το γύψο στο χέρι του μπαμπά και την υπογραφή της Δένης από πάνω. Μετά καθίσαμε να φάμε και ο Μένιος έβαζε χέρι στη Φλόρα, παλιά αυτό, τώρα δεν το κάνει. Και μην το κάνεις αυτό, Μένιο, με ενοχλεί, έλεγε η Φλόρα, αλλά όλοι ξέραμε ότι της αρέσει. Και τρεις πήγε η ώρα και θυμάμαι εκείνη την ημέρα δεν πλακώθηκε κανείς με κανένα. Από τότε μου αρέσει κάθε μέρα να τρώω στις τρεις. Έτσι και με τη Μαρίνα, μετά τη δουλειά της, τρώγαμε ψάρια που κατεβαίναμε στην Πειραϊκή. Να σας πω, μια ταβερνίτσα είναι στρίβοντας κόνωνος δεξιά, πας ευθεία και μετά στρίβεις αριστερά. Την ξέρω, μαναράκι μου, την ταβερνίτσα. Α, ναι. Από πού? Το γαμπρό μου είναι. Λοιπόν. Α. Λοιπόν, λοιπόν, εκεί πηγαίναμε με τη Μαρίνα και κρυβόμασταν να μην μας δει κανείς και ειδικά η Ντέν, γιατί αν το μάθαινε δεν ξέρω θα πάθει να συγκοπεί την έτρεμα την ηρωνία της, όπως τότε παλιά που είχαμε ένα πάρτι στο σπίτι και με είχε ντύσει με κάτι σακάκια λουδοβίκια και με έβαλε με το ζόρι να τραγουδήσω, μα εγώ δεν ζώγωνα της, το σήμαι της Γερακίνας γιος, σήμαι της Γερακίνας γιος, να κλαίω εγώ, να συχτηρίζει η Ντέν που της χάλασα το happening και να με απειλεί ότι θα με δώσει στους γάβρους να με φάνε, εγώ να μην ξέρω τι είναι η γάβρη και να φοβάμαι. Και μας είχε στήσει και ο πιανίστας και έπρεπε να το πω και χωρίς μουσική, αρχίζω και πάνω στις Γερακίνας κλείνει η φωνή μου και από την τρομάρα μου τα κάνω επάνω μου, το παιδί φώναξε η Νινέτα, με άρπαξε η Ντένι, με έβαλε πάνω στο πιάνο και μπροστά σε όλους μου είπε ότι είμαι χέστης και ότι έτσι θα τα κάνω πάντα πάνω μου όταν θα βρίσκομαι μέσα σε πολύ κόσμο, πράγμα που έγινε και προσφάτως. Ελπίζω να μην φοράς ακόμα πάνες. Όχι, αλλά το βλέπω στον ύπνο μου. Ναι, τι μου λες βρε Φλόρα μου, και τι είναι αυτή δηλαδή η ψυχανάλυση? Η ψυχανάλυση, το τι να σου λέω τώρα που δεν ξέρεις επιστημονικά. Ας πούμε εσύ είσαι τρελός, διαπιστωμένο τώρα αυτό, ξαπλωμένος σε ένα καναπέ. Με τα παπούτσια. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ξαπλώνεις εσύ, ο γιατρός από πίσω σου. Τριθέσιος ο καναπές. Έχει σημασία μωρ τώρα αυτό. Να, για να το φτιάξω σαν εικόνα, κατάλαβες. Λοιπόν, ξαπλώνεις και έχεις την πετριά σου και ο γιατρός αρχίζει να σε ρωτάει, να του πει διάφορες ιστορίες από τα παλιά. Ας πούμε, αν χτύπησες μικρός, τι παιδικές αρρώστιες πέρασες. Που είχα χτυπήσει στο γόνατο στις γυμναστικές επιδείξεις, θα έπρεπε ας πούμε να το πω. Ναι, φυσικά, φυσικά, Χρυσή μου, φυσικά. Λοιπόν, λες και ό,τι θυμάσαι από το σχολείο. Τη δασκάλα μου, τη Ρένα την Κακουδάκη, εγώ θυμάμαι. Να το πω. Ναι. Πολύ μ' αρέσει αυτό, Φλόρα μου. Πολύ μ' αρέσει, μπράβο. Να σου πω, τότε που είχαμε πάει εκδρομή, ξέρεις. Μαριάννα, πολύ... κάνε το σκασμό. Κάνε το σκασμό. Λοιπόν, όσο τα λες εσύ αυτά, ο γιατρός σημειώνει σε ένα χαρτί. Γιατί? Για να διορθώσει τα ορθογραφικά λάθη. Τι γιατί, μωρή? Για να τα μελετήσει και να βγάλει το πόρισμα για την πετριά σου. Α, δηλαδή πας εκεί, τα λες ας πούμε και από άρρωστος γίνεσαι καλά. Μα φυσικά, Χρυσή μου, η επιστήμη έχει προχωρήσει, δεν είμαστε στα χρόνια σου. Δηλαδή εγώ τώρα που έχω το πρόβλημα με το στομάχι μου, πάω εκεί, κάθομαι στον καναπέ, μιλάω και γίνομαι καλά. Τότε τι θέλω και τρέχω, Φλόρα μου, 3 χρόνια στον Ερυθρό και χαΐρι δεν είδα. Να πάω, Φλόρα μου, να πάω κι εγώ. Να στείλω και το Φώτη μου με τη μέση του, γιατί ξέρεις, πάνω κάτω στα ενόφυτα με εκείνο το αυθαίρετο, πολύ την έχει κουράσει. Μαριάνθη. Τι? Όρσε. Μα γιατί? Δεν είσαι εσύ να ανοίξεις επιστημονική συζήτηση, Χρυσή μου. Δεν είσαι. Γεια. Παναγιά μου,
παιδί. Καλό το παλικάρι μου. Και τι μυρίζει εδώ, καμένο. Μα, το μυαλό σου θα είναι. Τι είπες? Μυαλά, μυαλά λέω. Μαγειρεύω μυαλά, λε παιδί μου, μυαλά. Καλά είσαι τρελή. Άκου ποιος μιλάει. Άσε, μωρί. Δεν έχεις ακούσει για τις τρελές αγελάδες και για το σύνδρομο Κρότσφελ Γιάκοπ. Άκου εκεί μυαλά. Αγόρι μου, άκου πω. Εγώ αυτό το Κρότσε σε Μαριο Μπράγκουν. Ούτε το ξέρω, ούτε το είδα. Ο δε Παναγιώτης, εγώ από τον Παναγιώτη ψωνίζω κρέατα. Ο Παναγιώτης ούτε στο στόμα του τον βάλει αυτόν τον Κρότσερ. Και πρέπει να σου πω ότι τα κρέατα που παίρνει ο Παναγιώτης είναι υγιεινά και καθαρά. Όχι, το λέω! Για να μου λες αργότερα ότι φταίω εγώ για. Για ποιο πράγματα σου. Μην εκνευρίζεσαι, Πασά μου, μην εκνευρίζεσαι. Δεν είναι και μέσα στο κρέας η Φλόρα τώρα για να δει αν είναι καλό. Δεν θα τη σκοτώσει επειδή δεν ήταν φρέσκο το κεφαλάκι του Παναγιώτη. Άιντε, άιντε. Α, μητρέλα, δεν πάει στα βουνά. Ναι, πάει και στη Μητσαία. Ναι, έλα το όλοι. Μωρή, δεν φαίνεται για τρελός. Μαρμαριά, αν δεν ξέρεις εσύ, αν η Ζούρλη είχε κέρατα, θα φαινόταν σε όλους. Καλά, εντάξει, θα τα πούμε αύριο λεπτομερώς, στο μπαρ. Τι μου λες, βρε παιδί μου, τι μου λες. Ναι. Αλλά πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι τρελός, έτσι. Φυσικά, παιδί μου, το συζητάς. Ο γιατρός όμως τι λέει. Ο γιατρός τι να πει, όχι. Μου έχει γράψει εδώ τη διάγνωση. Α, δεν τα θυμόσαι. Δεν τα θυμάμαι και απ' έξω. Για να δεις τι λέει. Λέει για πρώτα στάδια κλινικής κατάθλιψης, για έντονη αμφιθυμία, ακούς, αγχωτικές νευρώσεις, αχαλήνωτο στρες από ιδεοψυχαναγκαστικές σκέψεις, αιμονές και ελεγχόμενη παλιδρόμηση. Τα βλέπεις. Κατά τα άλλα όμως μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Κάτι με το στομάχι μου, αλλά δεν είναι της παρούσης. Και μετά από πόσες επισκέψεις συμπληρώσατε το 13άρι του δαφλιού? Σήμερα είναι Πέμπτη. Με την άλλη, βρε, τι γίνεται. Τι να γίνει πάλι, τι να γίνει. Δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου. Δεν μπορώ να τη βγάλω από κάθε μέρα το ίδιο τροπάρι. Κάθε μέρα το ίδιο τροπάρι. Άσε, το πήρα απόφαση. Την έχω χάσει. Την έχω χάσει. Και να δεις που αυτή σε ένα χρόνο θα με αποκαλεί όπως τον λένε. Έλα. Θα το δεις. Άκου που σου λέω. Δηλαδή δεν την έχεις δει καθόλου. Πού είναι τι εδώ, παιδάκι μου, πού. Γιάννη! Τα κουτσίνα είναι αυτό, ρε. Τόλι. Ευρέ, Μαρινάκι μου, έλα από εδώ, Μαναράκι μου, που έχουμε εδώ μια κουβεντούλα να τα πούμε λίγο. Πάμε, περιμένουν. Και με τον κύριο, πώς το λένε. Ναι, δεν έχω καμία δουλειά. Έλα, βρε, Μαρινά μου, τώρα, πολιτισμένοι άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι πολιτισμένη, σαρακατσάνα είμαι. Και με τους παιδινούς δεν έχω καθόλου καλές σχέσεις, παρά είναι πολιτισμένοι για τα γούστα μου. Και πάλι καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιάννη! Καπουτσίνο είναι αυτό, ρε! Έλα τώρα, μωρό μου, μη φωνάζεις, μην κάνεις έτσι. Μα είναι να μη φωνάζω! Τόση δίδα και ακόμα να χάσω τα κιλά της γέννας. Έμεινε καθόλου πίτσα. Μια κούκλα είσαι, μια κούκλα. Η χοντρή του θησαυρού είμαι. Εγώ θησαυρό βλέπω, χοντρή δεν βλέπω. Ναι, καλά. Πάντως, για να νιώσεις καλύτερα και για να δυνατήσεις σωστά, πάρε αυτό. Πάντως, έχω πεθάνει στην πείνα και δεν τίνω αυτό, μωρέ. Είσαι πλέον VIP μέλος στα Universal. Είναι τα γυμναστήρια που πάω κι εγώ. Η κάρτα ισχύει για 3 χρόνια, θα πηγαίνουμε μαζί. Ευχαριστώ. Για να μην έχεις την έννοια μου δηλαδή. Συγγνώμη. Δηλαδή, μια στιγμή, περίμενε. Έτσι, για να καταλάβω κι εγώ. Εσύ πάντα έτσι κλειστός τύπος ήσουν? Ναι, πάντα. Η Τέννη δεν μ' άφηνε να παίζω με άλλα παιδάκια. Γιατί αυτό? Γιατί έλεγε πως τα παιδάκια για να έρθουν σπίτι μας θα πρέπει να τα φέρουν οι μαμάδες τους. Και ο μπαμπάς τα είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα ο μπαμπάς με τις μανάδες των παιδιών? Αντιθέτως, εκτός από τη δική μου, όλες τις άλλες μανάδες τα πήγαινε περίφημα. Τουλάχιστον έτσι έλεγε η Ντένι. Κάθε φορά που τον έπιανε με μια από αυτές μέσα στο κρυσταλλιό. Παρέες δεν είχες? Πώς, είχα άλλα 2 παιδάκια, τον Ιορδάνη και τον Παυσανία. Είδες? Αλλά ήταν οφανά. Εσύ με κοριτσάκια δεν έκανες παρέα? Όχι, προς Θεού. Γιατί? Γιατί η Ντένι έλεγε πως τώρα είναι κοριτσάκια, αλλά σε λίγο καιρό θα μεγαλώσουν και ο πατέρας είναι τέρας υπομονής. Μάλιστα. Πάντως, σήμερα σε βλέπω μια χαρά. Ναι, είμαι. Γιατί? Την είδα. Ναι. Και πώς ένιωσες? Αλόκοτα, δεν ξέρω. Πότε ξανά ένιωσες έτσι? Έτσι. Ναι, ήταν μια φορά που η Ντένι είχε φύγει Μαδαγασκάρη και ξέμεινε εκεί πέρα 5 μήνες. Είχε χάσει, λέει, το διαβατήριό της και έφαγε το νησί να το βρει. Και όταν γύρισε, τρόμαξα να την κρόγησω. Τόσο πολύ την είχες ξεσυνηθίσει? Όχι, αλλά μπήκε μέσα στο σπίτι μαυρισμένη. Μιλάμε του Βερνικιού το μαύρο τώρα, Φορούσε και ένα καπέλο που το είχε κλέψει, λέει, η Νινέτα από ένα φύλαρχο. Και κάτι παρέο μπατίκ μου μιλούσε μαδαγασκαριανά και εγώ να μην καταλαβαίνω Χριστό και με έβαλε να ορκιστώ πάνω σε ένα σπαθί με λάμα ματωμένη από το αίμα του τελευταίου ντόντο που απέμεινε στο νησί. Με έβαλε λοιπόν να ορκιστώ ότι δεν την είχα ξεχάσει και ότι όσο έλειπε δεν είχα φιλήσει κανένα κοριτσάκι. Εγώ το βρίσκω πολύ τρυφερό αυτό. Κλασική συμπεριφορά μάνας. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? 23. Ναι, μάλιστα. Και ο μπαμπάς σου πού ήτανε? Ο μπαμπάς είχε φύγει για Σεϊχέλες. Έχασε και αυτός το διαβατήριό του και ξέμεινε εκεί πέρα για 9 μήνες. Πολύ ξεχασιάριδες οι γονείς σου. Ναι, ειδικά με μένα.
πίναξε την αρτιβέλια μηχανιά. Ναι, μου κάνουνε καντάρα, έτσι για να σκάσεις. Το έγινε, πάσε, τι πιο τραγούδι, Χρυσό μου. Το εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. All time classic και με σαφές υπονοούμενο. Τι θα πει ποιο είναι το υπονοούμενο, Χρυσό μου. Με βλέπει σαν αμυγδαλιά και θέλει να με ξετινάξει. Τον ακούς το πρόστιχο. Νινέτα, μην κλείνεις, μου χτυπάνε. Αυτό θα είναι. Ήρθε να πάρει τον παξίσι του ο κύριος. Ναι, σιγά μην του δοθώ. Για να βρεις εφημερεύον μετά τις 12 πρέπει να έχεις κουμπάρο τον Αποστολόπουλο. Και με σε παρακαλώ στο στρατηγό να μην γκρινιάζει. Ορίστε μας τώρα ο στρατηγός. Τον βάλαμε κλείτον στα τέτοια μας. Ορίστε μας. Ντενής, γλυκιά μου. Ω, Σπύρος. Αυτά τα ταπεινάνθη για σας. Αφού είναι ταπεινά στη Μαρούσκα. Μπορώ. Για λίγο όμως, μισό λεπτό να διώξω το περιπολικό που κάλεσα για τη διατάραξη της κοινής μου ησυχίας. Λοιπόν, ποτέ δεν θα πίστευα ότι μπορεί να είστε τόσο όμορφη, ακόμα και με τη νύχτια. Και δεν είναι και η καλή μου. Πού να δείτε μία που έφερα από τη Μανταγασκάρη. Την είχε κλέψει η Νινέτα από το γιο ενός φυλάρχου. Μα ελπίζω ένα πρωινό. Η Παναγιά μου. Να έχω τη χαρά να τη δω. Σπύρος, υπονοείται κάτι. Μα δεν καταλαβαίνω, τι μας εμποδίζει να είμαστε μαζί. Ο γιος μου, δεν ξέρετε τι ρεμάλι. Πολύ κακός άνθρωπος, να φανταστείτε μικρός. Δεν έκανε παρέα με τα άλλα παιδάκια. Τον τρέμανε οι μανάδες των συμμαθητών του. Έκανε παρέα μόνο με δύο ορφανά. Τον Ιορδάνη και τον Παυσανία. Μα λέτε αν διαφωνεί για το δεσμό μας. Ναι, ναι, πολύ διαφωνεί. Και ξέρετε, εγώ δεν θέλω να τον δω να καταστρέφει τη φιλία σας. Να σπαράζει στο κλάμα, να ξεσπάει πάνω στην κοπέλα του, να αναγκάζεται να δουλέψει στη δουλειά του πατέρα του, να ορμάει πάνω σας με το παλιό το κυροπήγιο και στο τέλος εγώ να φεύγω μέσα σε ένα ταξί στο άγνωστο και εσείς να ξαναγυρίζετε στο καθαριστήριο που δουλεύατε. Μα τι είναι αυτά που λέτε, γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα? Γίνονται. Αφήστε που δεν είμαι και Ρωσίδα. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Πιο γλυκά μην τον ταράξεις. Γιατί να τον ταράξω, καλέ. Τι να σου λέω τώρα. Κωνσταντίνε. Κωστάκι μου. Ναι, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί με την ησυχία του Σαββατιάτικα. Καλέ, δεν μου είπες να περάσω να σε πάρω να πάμε βόλτα στην Αβυσσινίας. Στην Αβυσσινίας. Να πάτε παιδιά, να σας χτυπήσει και ο ήλιος που κάνει και καλό στα νεύρα. Σιγά μην τρέχω τώρα στην Αβυσσινίας. Σιγά τώρα μην τρέχεις στην Αβυσσινίας. Με στο παλιό σίδερο και τις αντίκες. Να τις κοιτημάνεσαι πουθενά και να ταραχτείς. Καθίστε εδώ παιδιά μου να σας φτιάξω εγώ πρωινό με μπέικον που τρώνε και στις διαφημίσεις. Όπου θέλω θα πάω. Άκουσε εκεί τώρα η Φλόρα, τη βάλαμε κλείντον στα τέτοια μας. Το βλέπεις, Μωρή, τούρμπο τον έκανες. Φες κατά τώρα που μου θέλεις και Αβυσσινίες. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Τατουάζε στο μπράτσο με το όνομά σου. Ναι, παιδί μου, σου λέω ένα τατού. Να, τόσο με το συμπάθειο. Μεταξύ μας ψιλοφούντουσα, ψιλό πάντα. Ψιλό χοντρό, Μαρίνα, μου πατσά την ίδια γεύση έχει. Αν αγαπείς ρε, εγώ πάντα το βρίσκω πολύ ξεσηκωτικό, έτσι πολύ ερωτικό. Ένας άντρας να χτυπάει τατσού με το όνομά σου. Τι έγινε, Μαρινάκη, στις 9 του Μακαρίτη άλλον. Μπάσαμε στο σπίτι, έφθινε μέσα μας ο δασκαλάκος. Σιγά, μη μας έφθινε κιόλας. Ναι.
Το λεξικό στάλα σου γενέθλια. Ναι, σου πω, Γκρετόλη. Ναι. Αύριο θα ανέβω στο θείο για το καινούριο συμβόλαιο. Δεν έρχεσαι και εσύ, μωρή, να διαβάσει εκείνη τα μικρά τα γραμματάκια. Γιατί τα μικρά τα γραμματάκια σε μαράνε, για τα μεγάλα τα παίζει τα δάχτυλα. Ρε, παιδί μου, δεν θέλω να πιάσει μαλάκα. Μα με πιάνει και με ένα μαλάκα, Μαρίνα, με 9,5 εκατομμύρια το μήνα μέχρι φίλο θάλασσα. Σιγά τα λεφτά. Ίσα που τα φέρνω βόλτα. Με οικονομίες πάντα. Θα έρθει. Δεν γίνεται, παιδί μου, σου λέω. Έχω υπηρεσία. Μόνο με εντολή του ΝΑΤΟ θα με αφήνανε. Μήπως να λέγαμε στην κυρία Ντένι, μπας και έχει κανένα γνωστό αυτού του ΝΑΤΟ που λες να σε βγάλει έξω. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Είναι δυνατό να τρέχει η γυναίκα τώρα με γιο άρρωστο. Σιγά τον άρρωστο. Άρρωστος, άρρωστος. Ακούστε με που σας λέω. Γιατί αν δεν είναι άρρωστη αυτό το πήγαινε, αλλά αυτό το αγαπομίσω, αυτό το δεν ξέρω τι θέλω, αλλά λέω και άλλα κάνω, τότε τι είναι άρρωστη. Γιατί σας λέω, από τη μια την αγαπάω για αυτά που μου έχει δώσει και από την άλλη τη μισώ για αυτά που με έβγαλε στην επιφάνεια. Τι είναι τώρα αυτό. Σύγκρουση δύο αντίθετων ισοδύναμων παρορμήσεων αγάπη και μίσου είναι. Αλλά δεν μου είναι άγνωστο συνέστημα, μου συνέβαινε και στο παρελθόν με την Τένι. Και έλεγα πότε θα φτάσουμε στην Τένι. Ναι, ναι, ήταν κάποια Χριστούγεννα, θυμάμαι, που ετοιμαζόντουσαν πάλι να φύγουν με τον παπά και εγώ έκλειγα γιατί θα με αφήνανε με τη Φλόρα και γιατί όταν με αφήνανε με τη Φλόρα η Φλόρα έβγαινε με το Μένιο και εγώ έμενα μόνος μου και έκλειγα και δεν τους άφηνα να φύγουν και αυτούς και άλλους 315. Και πώς έγινε αυτό? Είχα δεθεί στη ρόδα του αεροπλάνου που θα φεύγανε με κάτι χειροπέδες που με έδαινε η Ντένι στον ύπνο μου. Σας το είπα αυτό? Δεν σας το είπα. Ναι, στα 11 μου υπονοβατούσα. Και η Νινέτα της είχε φέρει τις χειροπέδες που τις είχε κλέψει από ένα μπάτσο που τα είχε τότε και με δένανε με αυτές στο κρεβάτι μου τη νύχτα γιατί φοβόντουσαν να μην σηκωθώ και χτυπήσω. Και τελικά σε έπεισαν? Όχι οι γονείς μου, ένας άλλος καλός κύριος από την αστυνομία, αφού υποχρέωσε πρώτα την Ντένι να υπογράψει μία δήλωση του 105 ότι τελικά θα μου τα έφερνε τα βιβλία που της είχα ζητήσει. Και όταν γύρισαν πίσω τη Μεγάλη Τετάρτη. Χριστούγεννα, είπες, έφυγαν. Ναι. Η Ντένι μου είχε φέρει ένα Montgomery που το φορούσα αργότερα όταν ήμουν στο Ρίγα. Κάτι πέδιλα του σκήπου που ποτέ μου δεν τα φόρεσα γιατί είχα χιονίστρες από τότε που με ξεχάσανε στο Μπαρνασό και με βρήκε ένα κινηματογραφικό συνεργείο που γύριζε ο Κούρκουλος τον Αστραπόγιανο, ένα παιδί που είναι πάνω στην Προβιά με, ναι, την Νίκη την Τριανταφυλλίδη, εγώ είμαι. Ναι, μεγάλωσε. Η Νινέτα είχε να το λέει. Επίσης μου έφερε μια σκοτσέζικη καρόφουστα, πάρα πολύ ωραία. Μετά η Φλόρα την έκανε τραπεζομάντιλο. Ένα ζευγάρι κέρατα βοδιού που ύστερα κάποιο βράδυ τα έσπασε στο κεφάλι του πατέρα μου, αλλά τα βιβλία μου όχι. Το καταλαβαίνετε? Όχι τα βιβλία μου. Μήπως υπερβάλλεις λίγο? Μα τι λες τώρα που υπερβάλλω? Εδώ υπάρχουν ντοκουμέντα. Πάρε τον Αστραπόγειο να με δεις. Μου ξυρίζει το μουσί ίδιος, είπε. Αλλά τώρα δεν έχω άλλη ώρα. Πρέπει να πάω από το κανάλι που έχω ραντεβού με τον Νικηφόρο. Να, επιτέλους. Κι ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με την Ντένι. Όχι, έχει. Είναι ο δεσμός της τα τελευταία 18 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει. Μάλιστα. Ναι, αλλά πρέπει να το δουν και οι δικηγόροι μου. Τι τους θες τους δικηγόρους, ρε παιδάκι μου? Τι ξέρουν τώρα οι δικηγόροι από τηλεόραση? Ό,τι και η απόστρατη, φαντάζομαι. Τίποτα. Έλα τώρα, ρε κορίτσι μου, υπόγραψε εκεί να τελειώνουμε. Τι λέει εδώ, Νικηφοράκο? Πενταέτες συμβόλαιο. Για ένα χρόνο δεν είχαμε πει. Έλα τώρα, αν θελήσεις να το σπάσεις, ποιος θα σε εμποδίσει? Όποιοι και τη ρούλα, φαντάζομαι. Έλα, τι κουβέντες είναι αυτές τώρα στον πατέρα σου? Λοιπόν, μπαμπάκα, για να μην το μάθει μαμάκα, θα κάνουμε συμβόλαιο ενός χρόνου, 9,5 εκατομμύρια το μήνα, μαύρα. Στις εφημερίδες θα δώσουμε 14 εκατομμύρια και στην εφορία το χαρτί θα γράφει 150.000 το μήνα. It's okay. It's okay, it's okay. Μόνο άνοιξε εκεί στην τρίτη σελίδα. Υπάρχει μία παράγραφος σκηνή για εκείνο το κυριακάτικο που λέγαμε. Κύριε Κασιμάτη, είναι έξω ο κύριος Μαρκοράς. Πέρασε. Εγώ να πηγαίνω. Νικηφόρε. Τη Μαρίνα την είδες? Όχι. Κύριε Κασιμάτη, να σας πω ιδιαιτέρως. Ιδιαιτέρως, παιδί μου. Εδώ όλοι δικοί μας είναι. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα από κανέναν. Ελάτε που σας λέω. Με συγχωρείτε δύο λεπτά, βρε παιδιά μου. Να δω τι θέλει η Βλαμένη. Λοιπόν, λέγε, Βλαμένη. Είναι έξω. Υπερκρεματιού ο λόγος. Να την τζάσω? Όχι, παιδί μου, όχι. Πρέπει να πρόκειται για κάτι επίγον. Μπα, ντυμένη την είδα. Είναι αυτά ντυμένη, παιδί μου. Με συγχωρείτε δύο λεπτά. Είναι περιμένει ο Ναύαρχος. Μη φύγεις, έτσι. Και εσύ, κοίταξε, την τρίτη σελίδα, όπως είπαμε. Μπέμπα, έχεις μεγαλώσει. Μπέμπα, μπέμπα, έχεις γίνει αθλητός. Σε δέρασε, ναι, στιγμή. Το Νικηφόρο. Ναι. 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 Υπογράφεις καινούργιο συμβόλαιο? Ναι. Μπράβο. Ναι. Είσαι καλά? Ναι. Τα παιδιά? Ναι. Τι είναι? Ναι. Μεγαλώνουν, ναι.
Όχι, τα έβαλα στο μουσκιο για να μην είναι όπως τα άφησες. Πλάκα μου κάνεις, ναι, με σένα μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Ναι. Ξέρεις, ήθελα να σου πω ότι... Δεν θα ήθελα να έχεις άσχημη εικόνα για μένα. Εγώ... Λέγε ό,τι θέλεις, αλλά εξ αποστάσεως. Η ξεφτύλα, ξέρεις, κολλάει. Δεν είμαι τόσο ξεφτύλας. Σε αδίκησα. Ναι. Εδώ και μερικές μέρες προσπαθώ να βρω το... Τι μου συμβαίνει. Συγχαρητήρια, καλή τύχη. Και δεν ψάχνω μόνος μου. Έχεις βάλει detective. Όχι, δεν detective. Κάνω ψυχανάλυση και βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μπράβο. Καιρό έπρεπε να το έχεις κάνει. Και πότε με το καλό φτάνεις στη Μαλεσίνα. Έλα τώρα, μη μου την πέφτεις έτσι. Θα δεις που όλα θα φτιάξουν. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Και θα δεις που θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν το βλέπω, φιλαράκο. Αργείς. Αργείς πολύ. Και σε λίγο θα είναι too late. Αντιλαβού. Αντιλαβού. Σου είπα αντιλαβού. Ναι, ναι, αντιλαβού. Γι' αυτό σου λέω: πρέπει να κάνουμε υπερανταλλακτικά. Πρέπει να βλεπόμαστε κάθε μέρα 2-5 φορές την ημέρα. Ακόμη και τη νύχτα. Μένα δεν με πειράζει. Δεν έχω χρόνο, το καταλαβαίνεις. Τι χάνω. Σιγά, σιγά. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Ο μόνος τρόπος να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα, να καταδυθούμε στο υποσυνείδητο, να ανασύρουμε το τραύμα, είναι ο υπνοτισμός. Ο υπνοτισμός? Μωρέ, τι σε χλαμάρες είναι τώρα αυτές, ποιος θεραπεύεται με ύπνο? Μόνο ένας τρελός. Το δάχτυλο, φέρε μου το δάχτυλο. Με δάχτυλο δεν υπνοτίζεται? Όχι από τώρα, από την άλλη επίσκεψη. Α, όχι, όχι αναβολές, όχι αναβολές. Όταν ακούω εγώ αναβολές, μου έρχεται στο μυαλό κάτι που η Τέννη μου έλεγε ότι... Άμα πια εσύ δεν τρώγεσαι! Γιατί καλέ? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει έστω και μία μόνο στιγμή που να μη σκέφτεσαι την Τέννη! Ναι. Όταν συλλογέμαι εκείνη. Ωραία. Και αυτή τουλάχιστον τι σου είπε? Σε συλλογέται? Σπάνια σε συλλογέμαι, σπάνια στεναχωριέμαι, σπάνια για σένα κλαίω, σπάνια. Θες να πιστεύεις πράγματα για μένα, πως έχω τα γαμάτια δακρυσμένα, ότι η καρδιά μου σε κάτι που δεν ξεπερνιέται. Με συγχωρείς, μα είσαι αλλού. Αυτά έχουν πάψει προπολού. Γι' αυτό που με ρώτησες χθες, αν με συλλογέται. Άνοιξε την τηλεόρασή σου και θα πάρεις την απάντηση. Θες να πιστεύεις ότι τυραννιέμαι, κι ακόμα από σένα εξαρχέμαι. Βάζεις τους φίλους σου να με ρωτάνε τι κάνω και τα πράγματα πως πάνε. Είμαι καλά, πολύ καλά. Δεν είμαι πια όπως παλιά. Ναι, έλα, εγώ είμαι. Την ακούς τόλη μου? Όχι, την ακούς, την ακούς. Άρχισε πάλι να μου στέλνει μηνύματα όπως παλιά. Σπάνια λέει με συλλογιέται, σπάνια στεναχωριέται, σπάνια για μένα κλαίει. Με ξεπέρασε, σου λέει. Έλα, μωρέ, τυχαίο είναι. Διάλεξε έτσι ένα τραγούδι στην τύχη. Ναι, ένα τραγούδι στην τύχη διάλεξε. Και γιατί διάλεξε δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και διάλεξε ένα άλλο? Γιατί δεν διάλεξε, ας πούμε, το «Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος». Αυτό ήταν το όνειρο. Αυτό ήταν, πάει, τελείωσε. Έλα τώρα, ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι, σου λέω τώρα. Έλα, θα λέμε αργότερα. Σε κλείνω τώρα γιατί έχω κόσμο. Καλημέρα, κυρία Ντένι μου. Καλημέρα, Χρυσό μου. Στον κύριο Κασιμάτη. Ναι, μην εκφραστώ τώρα. Α, κυρία Ντένι μου, να σας πω. Μήπως... Καταλαβαίνετε αυτό. Μα, μήπως το βράδυ να ερχόμουν σπίτι να μιλάγαμε για εκείνο το αυτό. Αποκλείεται, το βράδυ με έγκαζε. Έλα, Μαριάνθη μου, άστα, τον χάνουμε, τον χάνουμε. Να τώρα θα ήταν κάτω και έλεγε μοναχός του τώρα αυτός, ότι δεν ζυγονατιστός, είναι της γερακίνας γιος, είναι της γερακίνας γιος. Ναι, δύο φορές το είπα αυτό. Μαριά, μην το χάνουμε το παιδί. Δεν μου λες, μωρή, στα μπουμπονιστά τα σαλιγκάρια βάζεις δεντρολίβανο? Α, και κρεμμυδάκι. Κυρία Μαρκορά, ο κύριος Κασιμάτης μου είπε να σας φωνάξω. Σας περιμένει. Άστο να περιμένει και να ξέρεις ένα πράγμα, Χρυσό μου. Ότι το χταπόδι μαλακώνει από το χτύπημα και οι άνδρες από το στήσιμο. Ποτέ το ανάποδο. Μαρούσικα γράφτο.
Έλεγα τόσο που θα σε έβλεπα, δεν θα το πίστευα. Θα σας περάσει, μην ανησυχείτε καθόλου. Έλα, παίρνω, παίρνω. Ωραία, λοιπόν, εγώ τώρα θα σας αφήσω να βγάλετε τα ματάκια σας με την ησυχία σας. Τα σου! Καλά, καλά. Εγώ τώρα πάω για ψωνάκια και θα αργήσω. Πολύ θα αργήσω. Όχι, σας το λέω για να μην έχετε άγχος, που κάνει και κακό στα νεύρα. Είχε άγχος η Μαρτίνα, ήταν απ' τη Βιτίνα. Δεν είσαι κορίτσι, μου άρεσε και άρεσε να ανησυχώ. Και επειδή δεν μπορούσε να ανησυχεί μόνο σου, ήθελε και το υποκατάστατο τη μανούλα σου. Συγγνώμη κιόλα, κυρία μου. Δεν είσαι μαδική. Αν σε αδικό να μου κάνει μήνυση και μέχρι να έρθει το εξώδικο, δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Τώρα το λόγο τον έχουν οι δικηγόροι μα. Ακούσε εκεί που θα μου κάνει και μήνυση, ασυχτήρ. Έλα, τώρα παρολογεί. Κυρία μου, τον ακούσατε με 6 ευρώ. Πάρτε την κάρτα μου, γιατί σα θέλω για μάρτυρα κατηγορία στο δικαστήριο. Ορίστε. Χαίρετε. Αυτή ήταν που μου έλεγες. Δεν είναι υπερόγη. Τι να σου πω τώρα εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά με αυτά που μου λες εσύ... Α, και αυτό δεν είναι τίποτα. Να σου πω εγώ που μέχρι τα 3 μου φορούσε φωστανάκια γιατί ήθελε κορίτσι, λέει, για να μην μοιάσω τον μπαμπά, λέει. Και αφού να φανταστείς, οι συγγενείς μας για να συνηθίσουν να με φωνάζουν Κωνσταντίνο και όχι Μπουμπού, πέρασαν 6 χρόνια. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν κάποια στιγμή το πήρα απόφαση ότι είμαι αγοράκι, έπεσε σε μελαγχολία και έφυγε στην Αίγυπτο για να το ξεπεράσει, λέει, στις πυραμίδες και να πάρει τον πόνο της ο Νείλος. Έμεινε 2 μήνες σε φελούκα και όταν γύρισα δεν μου μιλούσε. Μούγκα τώρα, τι να έκανα. Και εγώ το έριξα στο διάβασμα. Διάβαζα. Δεν διάβαζα τα πάντα εκτός από εφημερίδες, γιατί, λέει, φιλοξενούσαν διάφορες φωτογραφίες του πατέρα μου με διάφορες κυρίες οι οποίες δεν ήταν θείες μου. Και μετά, όταν πήγα του Μωραϊτή, ερχόταν κάθε μέρα στο σχολείο και καυγάδιζε με τους δασκάλους. Για προληπτικούς λόγους, έλεγε, για να μου βάλουν καλούς βαθμούς. Κατάλαβες. Και αφού να φανταστείς μια κακομοίρα που τόλμησε να μου βάλει 9 στα θρησκευτικά, την έστειλε πάρω, στα απομακοχώρια. Μετά στα 16 μου, πλήρωσε μια πουτάνα για να με κάνει άντρα. Αλλά έγινε έξαλλη όταν έμαθε ότι εγώ ήδη τέλος πάντων, αυτό με μια συμμαθητριά μου, την Κλεοπάτρα. Και πήγε και έπιασε τους γονείς της Κλεοπάτρας και τους είπε ότι. Τέλος πάντων αυτό, και τη σαπίσανε στο ξύλο και πάει και τέλειωσε γι' αυτό. Αφού βέβαια πρώτα μου είπε ότι η Κλεοπάτρα δεν ήταν για μένα και ότι ήθελε να με τυλίξει για να με παντρευτεί. Εντάξει. Λογικό το βρίσκω να μην θέλει μπερδέματα από τόσο μικρή ηλικία. Α, μπα, δεν το έκανε γι' αυτό. Τα μάθαμε εμείς μετά από τη Φλόρα. Απλώς η μαμά της Κλεοπάτρας ήταν μια πανέμορφη, κολοπετσωμένη πατρινή και της Ντένης της είχε καρφωθεί ότι στέλνει την κόρη της σε μένα με απότερο σκοπό να τα μπλέξει με τον παπά. Ξέρεις κάτι. Τι. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι μια τόσο παρανοϊκή γυναίκα κυκλοφορεί ελεύθερη και κατάφερε να μεγαλώσει και παιδί. Ναι, καλά, δεν την ξέρεις γι' αυτό. Αν την γνώριζες, θα καταλάβαινες. Παρακαλώ με πια αν έχω την τιμή. Άννα Θεοχαράκη. Είμαι η γιατρός του γιού σας. Χαίρομαι πολύ. Δεν ξέρετε πόσο ενδιαφέρομαι για την πρόοδο του παιδιού μου. Γιατί ο Κωνσταντίνος, κυρία Θεό... Χαράκι. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι στις υποχρεώσεις του, αλλά είναι εξαίρετος χαρακτήρας, παιδί μου, βλέπετε. Σε πολλές συναντήσεις μας αναφέρθηκε πολύ συχνά το όνομά σας. Ναι, το χρυσό μου. Έχει αδυναμία στη μανούλα. Πάντα για μένα μιλάει. Ναι, αλλά όχι πάντα με τα καλύτερα λόγια. Ό,τι και να σας είπε είναι ψέματα. Εγώ τον έδινα κοριτσάκι μέχρι τα 3 του, γιατί έτσι νόμισα ότι μου είπανε στην κλινική. Και ξέρετε, μετά την άρκωση, άλλα σου λένε, άλλα καταλαβαίνεις. Μετά τον πήρε η νταντά του και ώσπου να καταλάβουμε το λάθος πέρασαν 3 χρόνια. Ωραία χρόνια. Να τον βλέπατε με τη στολή της μπαλαρίνας. Δεν έχω φωτογραφίες να σας δείξω. Τις έκαψε ο χαμένος γιατί, λέει, ντρεπότανε. Υπέροχος, κάτι ποδαράκια. Αν ήταν κοριτσάκι μακάροβα θα τον είχε κάνει. Αλλά βλέπετε, έτσι πάντα του άτυχο ήταν αυτό το παιδί. Μήπως έχετε κάτι που να πίνετε? Ξέρετε, εμείς δεν πίνουμε, αλλά για σας κάτι θα γύρει. Μαρούσκα! Ντά, Γκασπαζά! Ποτά, τα συνηθισμένα. Άσε τώρα τα ποτά και πάμε να φύγουμε. Θα αρχίσει η ταινία. Ναι, ναι, καλά, καλά, καλά. Κατέβασε κάτω. Περίμενε με στο αυτοκίνητο, ένα λεπτό θα κάνουμε. Κοίτα, καλή, τι θα κάνεις. Την τζάντα μου. Πάρε και την τζάντα. Ξέρεις που είναι παρκαρισμένο και στη γνωστή γωνία. Thank you.
πω, κούκλα μου, μην τα βάζεις μαζί μου, γιατί εγώ είμαι γυναίκα έτοιμη για όλα. Και από τότε ο μικρός μου ο Κωνσταντίνος απέκτησε μια αδικαιολόγητη απέχθεια στις πισίνες. Όχι και αδικαιολόγητη. Δεν πετάνε ένα παιδάκι 3 χρονών, κυρία Μαρκορά μου, στο νερό άμα δεν ξέρει κολύμπι. Εγώ έβλεπα τα σκυλάκια να κολυμπάνε και έλεγα δεν μπορεί να μην μπορεί να επιπλέψει το παιδί μου, το δικό μου το παιδί. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε πάει ποτέ σε ψυχαναλυτή? Ναι, το 70 που ήταν και της μόδας. Και τι έγινε? Τα φτιάξε μαζί του η Νινέτα και εγώ δεν ξαναπάτησα. Είχε διαγνώσει κάτι ανησυχητικό. Ναι, για την Νινέτα. Είχε ανεξέλεγκτη λίμπιντο το χρυσό μου. Κυρία Μαρκορά, πρέπει να σας ομολογήσω και να σας αποκαλύψω το κρυμμένο μυστικό του Κωνσταντίνου. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν συμπαθώ τους ανθρώπους που μαρτυράνε ξένα μυστικά. Μα αυτό πρέπει να το ακούσετε, κυρία Μαρκορά, διότι αυτό τον βασανίζει σε όλη του τη ζωή. Τώρα πρέπει να πιω. Ακούστε, κυρία Μαρκορά, ο ψυχισμός του γιού σας έχει κατακαιρματιστεί από ένα ξυλοδαρμό του πατέρα του από εσάς με ένα σκουπόξυλο. Αυτό ήτανε και τρόμαξα. Νόμιζα ότι θυμήθηκε τη νύχτα που κυνηγούσα το Μαρκορά με το αεροβόλο του Κωνσταντίνου να τον πετύχω για να κερδίσω μία κούκλα. Γιατί ξέρετε, έτσι είμαστε εμείς. Μετά από κάθε κεράτομα το κάναμε το σπίτι Λούνα Πάρκ. Αυτό που σας είπα, κυρία Μαρκορά, έχει ευνουχίσει το πρότυπο του γιού σας, παθαίνοντας παράλληλα ένα φθόνο. Να το πουλάκι μου, ίδια η μανούλα. Γιατί κι εγώ ξέρετε είχα ένα φθόνο πέους του πατέρα του. Γιατί ο συγχωρεμένος το είχε δέλτα χ. Και αυτό μου δημιούργησε μία αλλεργία στην ελεύθερη διακίνηση αυτών των οργάνων. Καλησπέρα σας. Ω, Σπύρος. Καλησπέρα, Χρυσέ μου. Τι κουβέντα σου είχαμε. Να ναι. Φυσικά, Σπύρος. Να σου συστήσω τη φίλη μου, την κυρία... Τι γίνεται, Μάρα μου? Καλά, καλά. Έρχομαι, πήγαινε. Καλά, πού έρχεσαι, πήγαινε. Δεν θα μου ζητήσει τον κύριο που πήγαινε και την πορτοκαλάδα μου? Α, συγγνώμη, δεν ήξερα, ορίστε. Όχι, κύριε μου, όχι. Ποτέ γυναίκα και πορτοκαλάδα μετά από δεύτερο χέρι. Μάρια, να σου γνωρίσω ένα φίλο, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς. Μαρκοράς, χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα μου ζητήσει τον κύριο. Μάριος Παντελίδης, γνωριζόμαστε από τη φιλοσοφική. Φιλαράκια, μωρέ, ξέρεις. Ναι, από τη φιλοσοφική, ναι, φιλαράκια. Ναι. Δεν πάμε τώρα που θα αρχίσει ο Δεπαρδία που σ' αρέσει και πάρα πολύ, ναι, Μάρα μου. Πήγαινε εσύ. Πάμε, Μάρα μου, που σ' αρέσει πάρα πολύ. Μην χάσουμε και την αρχή. Πάμε, που σου πήγαινε λέω. Μέσα, πιάσε μια θέση και θα έρθω. Καλά, πηγαίνω και περιμένω. Έτσι, Μάρα, ναι, μου. Ναι, ναι, περιμένω. Ναι. Περιμένω και μην αργείς. Όχι. Ναι, Άννα, έλα, εγώ είμαι. Ναι, είμαι τη Μάρα στο σινεμά και είναι ένας τίτιμπόης εκεί, βρώμικος, λερωμένος, χάλια. Χάλια σου λέω και την καμαχώνει και έτσι μου έρχεται να το δώσω δυο μπούφλες να το δώσω να δει το τεπαρτιέ μου βουλεμένο μάτι. Τι έχω πάθει, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχω πάθει. Δηλαδή, αφού εγώ, γιατί ζηλεύω τώρα, αφού εγώ δεν είμαι ερωτευμένος με τη Μάρα, άλλη να αγαπάω, άλλη ζηλεύω, τι έχω πάθει, θα μου πεις. Να ξεκινήσω, κυρία Κεράσο μου. Σας ακούω. Τη λένε Ντένι Μαρκορά. Κι όλοι νομίζουν ότι είναι μία γραφική κοσμική με απίστευτους συνειρμούς. Κανένας όμως δεν έχει δει πιο μέσα την αληθινή Ντένι. Την Ντένι βάθος κήπος. Που είναι υπέροχη σαν την έξω. Μη γελιάστε, Χρυσό μου. Τελικά είμαι πολύ σκληρός άνθρωπος, ανυπόφορη και δεσποτική. Ο γιος μου περνάει τις δυσκολότερες ώρες του εξαιτίας μου. Αυτόν τον καιρό? Όχι, από τότε που γεννήθηκε. Μην αδικείτε πια τόσο τον εαυτό σας. Όχι, όχι. Εγώ φταίω για τη συναισθηματική αναπηρία του γιού μου. Τώρα με τη γιατρό του το κατάλαβα. Αλλά βλέπετε, μετά το γάμο μου με τον Μαρκορά, έχασα την εμπιστοσύνη μου στους άντρες. Μα δεν είναι όλοι οι άντρες άπιστοι. Ναι, αλλά οι καλύτεροι εραστές είναι οι άπιστοι. Εμείς, για να φανταστείτε, για να το ευχαριστηθούμε με τον Μαρκορά, του ζητούσα να με φωνάζει με άλλο όνομα. Αχ, Κλεοπάτρα μου. Μη μου τη θυμίζεις αυτή την τζούλα, μη μου τη θυμίζεις. Μα τι κάνετε? Κανένας δεν διαμαρτύρεται με γεμάτο στόμα. Λέτε γι' αυτό να δίνει τόσο μεγάλες αυξήσεις ο Σιμίτης του στρατιωτικού. Δεν είσαι. Σπύρος, πέστε μου ότι δεν είστε γάβρος. Πολύ θα με χαλάσει.
Μα έχω μία άσχετος με τα ποδοσφαιρικά. Τότε πώς καταλάβατε ότι μίλαγα για ποδόσφαιρο όταν έλεγα για την έξοδο Γαβρίλα? Άμα ενδιαφέρεσαι, μαθαίνεις. Και απροπό, σήμερα το βράδυ έχω κανονίσει ένα πικνίκ. Απόψε. Δεν μπορώ. Ακόμα κι αν το τραπέζι είναι στη μεγάλη περιοχή της Καλογρέζας. Τι είπε, για ξαναπες. Ό,τι είπα, είπα. Μην με τρελαίνεις τώρα, εντάξει. Σε τρελαίνω. Σε τρελαίνω. Εγώ που θέλω να δω και την υπόλοιπη ταινία και εσύ με πήρες άρον-άρον στο διάλειμμα. Μπα, την ταινία θέλαμε να δούμε τον κύριο Μάριο. Δεν σας είδα να μιλήσεις που χασκογελούσατε την ώρα που η Αρτάν φιλούσε την τεπαρκία. Βρε, γκοτζάμ τρυφό, βρε, γκοτζάμ τρυφό και δεν το σεβαστήκατε. Κωνσταντίνε, αγόρι μου, τι έχεις πάθει. Και στο φινάλε, εμείς οι δυο δεν έχουμε τίποτα. Με ποιο δικαίωμα δηλαδή. Αρχίσαμε τώρα να έχουμε τίποτα και με ποιο δικαίωμα, δηλαδή πρέπει να πηδιόμαστε για να έχουμε κάτι, ε. Μάλλον, εσύ τι λες δηλαδή. Ώστε αυτό είναι. Ώστε έτσι, ώστε για το κορμί μου με θέλεις. Δηλαδή με αντιμετωπίζεις σαν ένα αντικείμενο του σεξ, να πούμε. Πού είστε, τεπόσαστε, πώς καταδύσατε έτσι γυναίκες. Καλά τώρα, βέβαια δεν θα σου πω ότι με χαλάει που ζηλεύεις. Εγώ, ζηλεύω εγώ. Αυτή την ψωριξία, τι λες μου, ρε, τι λες. Εγώ αυτό τον έχω για να μου διορθώνουν τις σούστες του κρεατιού μου όταν τις πάω. Γιατί τις πάω εγώ τις σούστες, κατάλαβες. Καλά, 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 καλά. Πάμε τώρα κάπου τα δυο μας να τα πούμε ήσυχα και ωραία. Όχι, κύριε, πουθενά δεν θα πάμε και μου το παίζε με ένα μπέιμπ το μικρό γουρνάκι στη μεγάλη πόλη. Μίλα! Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Μια θαυμάστρια έτρεμα με αναγνώρισε η κοπέλα και με ρώτησε αν θα κάνω φέτος και θέατρο. Μήπως σε ρώτησε αν θα κάνεις και κανένα ψυχικό. Βρε Μαρίνα, αφού ξέρεις πως νιώθω εγώ για σένα. Μα κουμπάς, ήξερα μέχρι πριν 2 ώρες. Και καλά, ποιος είμαι εγώ να αλλάζω γνώμη μέσα σε 2 ώρες. Η κυβέρνηση που αλλάζει στάση για το Κόσοβο κάθε Τέταρτο. Αλλά βέβαια, έχεις δίκιο. Εσύ ωραίος είσαι, ελεύθερος είσαι και αφού δεν μας κάθεται οι άλλοι, γιατί να καθόμαστε εμείς με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείτε, κύριε, να τα κάνετε όλα μπροστά στα μούτρα μας. Συνοδεύεστε, κύριε Μανθόπουλε. Γυρίστε μας πρώτα σπίτι και μετά βγάλετε τα μάτια σας. Μαϊμού, ξεμαϊμού, τύπης είμαι η γυναίκα σας. Βρε Μαρινάκη, να σου πω. Εγώ δεν. Σε παρακαλώ. Έχω τα νεύρα μου, άσε με ησυχή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορείς να πας με όποια σχημομούρα σου θέλεις, αλλά όχι μπροστά μου. Μαρινάκη, να σου πω. Δεν πάμε να καυγατήσουμε κάπου αλλού. Μην τα ξυπνήσουμε τώρα και τα δόλια. Και για τα μωρά. Από τη μάνα ξεκινάει ο σεβασμός, κύριε! Αλλά τώρα κατάλαβα. Θες να βγεις έξω μόνος για να πάει να βρεις την άλλη. Λες, κουρασμένη είναι αυτή, θα αρνηθεί. Αλλά τα κάναμε κι εμείς αυτά, εντάκο. Τα κάναμε κι εμείς. Δεν έχεις να πας πουθενά μόνος σου. Μαζί θα πάμε. Να σου πω, θες να πάμε θάλασσα. Στη Γλυφάδα είναι ξετσίποτε. Πάρνηθα, ρε, θα πάμε. Πάρνηθα εκεί να σε φάνει λύκη. Αν δεν το κάνουν αυτοί, θα το κάνω εγώ.